Δευτέρα, σήμερα και ώρα 6.30 έχουμε ένα σταθερό ραντεβού με τα φροντιστήρια από Καμισάς Ηρακλείου και τον κύριο Μανώλη Μαυράκη, φιλόλογο και διευθυντή των φροντιστήριων, για να μιλήσουμε για τις πανελλήνιες εξετάσεις και όλο αυτό το πλέγμα το οποίο υπάρχει γύρω από τις πανελλαδικές εξετάσεις και φυσικά τη σωστή προετοιμασία. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ για να ενημερώσουμε ενώπιση των εξετάσεων, ενώπιση των αλλαγών. Mm-hmm. Και έχουμε μπροστά μας μια πολύ σοβαρή εκδήλωση της ημέρας καριέρας το ερχόμενο Σάββατο. Είναι μια ανοιχτή πρόσκληση σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο σε μαθητές λυκείου αλλά και στους γονείς. Μια μερίδα 17 χρόνια πλέον, αλλά με πολλές ιδιαιτερότητες τη φετινή χρονιά, διότι αλλάζουν θεαματικά πράγματα που αφορούν τη δομή του λυκείου, τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια και τα ΔΕΗ της χώρας, που αυτές τις μέρες πρόκειται να ψηφιστεί και να οριστικοποιηθεί, το καινούριο μηχανογραφικό, γιατί προφανώς θα συμβούν μεγάλες αλλαγές, αλλάζει η εικόνα. Και εδώ είμαστε όλες αυτές τις εβδομάδες περιγράφοντας τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά αναμένοντας τελικά πώς θα διαμορφωθεί αυτό το μηχανογραφικό. Μαθητές λοιπόν έχουν κάθε λόγο να είναι εκεί, μέσα σε αυτή τη διαδικασία ή με αφορμή αυτήν τη διαδικασία, αυτήν την πολύ σπουδαία εκδήλωση, δίνουμε κάποιους δωρεάν κωδικούς για ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, το οποίο δουλεύουμε πάρα πολλά χρόνια στα φροντιστήρια που Καμισάς και με εξαιρετικά αποτελέσματα. Υπάρχουν διαθέσιμοι ακόμα κάποιοι κωδικοί με μια απλή επικοινωνία, αρκεί κάποιος να είναι μαθητής της πρώτης λυκείου, γιατί είναι το κρίσιμο σημείο. Οι μαθητές πρόκειται να επιλέξουν τον προσανατολισμό, είναι κάτι που θα το κάνουν την επόμενη χρονιά και προφανώς πρέπει σιγά σιγά να οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους, αλλά μέσα από διαδικασίες οι οποίες είναι άκρως επιστημονικές. Τεστ τα οποία τα δουλεύουμε πολλά χρόνια, η αξιοπιστία τους έχει ελεγχθεί με διάφορους τρόπους, τεστ τα οποία είναι ψυχομετρικά εργαλεία. Και είπαμε ότι σήμερα έχουμε μια πολύ μεγάλη χαρά, γιατί εδώ στο πλατό, ζωντανά, θα κάνουμε επαγγελματικό προσανατολισμό στην κυρία Σφακιανάκη που έχω εδώ απέναντί μου. Έτσι. Υπήρξε και μαθήτριά σας, να τα λέμε και αυτά. Αυτό, οπότε... αυτό θα κάνουμε σήμερα και θα μιλήσουμε για αυτό το τεστ. Το Aristo Noise Plus, αυτό το τεστ που δίνουμε σε μαθητές πρώτης λυκείου, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε τη δομή του σε αυτές εδώ τις κάρτες για να καταλάβει ο κόσμος πώς λειτουργεί. Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα ψυχομετρικό τεστ που σημαίνει ότι μετρά στοιχεία προσωπικότητας και στοιχεία προσωπικότητας τα οποία είναι δομικά, βασικά και τα οποία μπορούν να μεταφραστούν στη συνέχεια σε επιλογές σπουδών και επαγγελμάτων. Αυτό που βλέπουν οι τηλεθεατές εδώ είναι το σχήμα του Holland, είναι το ψυχομετρικό μοντέλο πάνω στο οποίο πατάει αυτό το τεστ και που μιλάει για τους 6 βασικούς επαγγελματικούς τύπους. Αυτά είναι τα στοιχεία, τα βασικά τα οποία μετράει, πίσω από τα οποία μετράει πολλούς ακόμα ψυχομετρικούς παράγοντες. Εννοώ συμπεριφορικά χαρακτηριστικά, στοιχεία τα οποία μπορούν να προσδιορίσουν σωστά τις επιλογές ενός υποψηφίου. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει μια μετάφραση. Αυτό που βλέπουν εδώ είναι 20 μεγάλες, μπορούμε να το φέρουμε λίγο μπροστά, είναι 20 μεγάλες κατηγορίες σπουδών που μπαίνουν σε σειρά για τον υποψήφιο που περνάει το τεστ και οι οποίες ακριβώς μεταφράζουν την προσωπικότητά του και ουσιαστικά περιγράφουν αυτές τις επιλογές που ταιριάζουν περισσότερο. Άρα το ποσοστό δίπλα είναι το ποσοστό που παίρνει ο κάθε υποψήφιος ο οποίος κάνει το τεστ. Βεβαίως, βεβαίως. Mm-hmm. Και περιγράφουν ουσιαστικά ποιες είναι εκείνες οι επιλογές οι οποίες τον αφορούν ή του ταιριάζουν περισσότερο. Ξαναλέω ότι μεταφράζουμε πάρα πολλά στοιχεία, επαγγελματικές αξίες, προτεραιότητες, συμπεριφορικά χαρακτηριστικά, πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία σημειωτέων, και νομίζω θα μας δοθεί ευκαιρία να το πούμε, είναι πράγματα τα οποία εκτός των άλλων δεν αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου, γιατί είναι στοιχεία προσωπικότητας, δομικά βασικά, τα οποία παραμένουν ουσιαστικά τα ίδια. Η επόμενη κάρτα περιγράφει το τελευταίο κομμάτι πολύ χαρακτηριστικά, πάλι αν μπορούμε να το δούμε μπροστά μας. Εδώ έχουμε το τελευταίο μέρος της έκθεσης των αποτελεσμάτων, όπου ουσιαστικά για τον υποψήφιο προτείνονται τμήματα και αυτή τη φορά είναι τμήματα πολύ συγκεκριμένα, όπως υπάρχουν στο μηχανογραφικό δελτίο. Προτείνονται λοιπόν με σειρά ιεραρχική, το βάζω σε εισαγωγικά, και τάξεις ποια είναι εκείνα τα τμήματα που θα προτείναμε στον υποψήφιο, πάντα με βάση τα στοιχεία της προσωπικότητας. Και ιεραρχική σειρά. Βεβαίως. Είναι μοιρασμένα σε τάξεις και ουσιαστικά περιγράφουμε πρώτα εκείνα τα οποία είναι πολύ κοντά σε εκείνον. Είναι πολύ ενδιαφέρον φυσικά το τελευταίο κομμάτι που ολοκληρώνει την εικόνα
Γιατί επί της ουσίας αυτό που κάνουμε είναι να ξεχωρίσουμε από αυτό το τεράστιο όγκο των σχολών, των τμήματων που πάνω στο μηχανογραφικό, που σύμφωνα με το περσινό δελτίο ξεπερνάνε τα 450 τμήματα, και να παίρνουμε μια έκθεση με τμήματα και προτάσεις που ποτέ δεν ξεπερνούν τα 60 ή τα 80. Αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πάνω σε αυτά μετά ξεκινάει η έρευνα και ουσιαστικά η διερεύνηση των χαρακτηριστικών αυτών των τμήματων. Και δεν είναι τμήματα τα οποία τα προτείνετε έτσι απλά επειδή θεωρείτε ότι είναι καλά τμήματα. Είναι τμήματα τα οποία ταιριάζουν στην προσωπικότητα του κάθε και στις προτιμήσεις του κάθε μαθητή. Αυτή είναι όλη η αλήθεια και όλη η δύναμη αυτών των εργαλείων δουλειάς που έχουμε, που λένε ότι επί της ουσίας δεν μπορείς να ξεκινήσεις διαφορετικά τον επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών. Στην ουσία, αυτό πρέπει να πεις είναι ποιες σχολές, ποια τμήματα με βεβαιότητα τον αφορούν. Ξαναλέω, προσωπικότητας, στοιχεία, δεξιότητες, ιδιαιτερότητες, ταλέντα, συμπεριφορικά χαρακτηριστικά, μετράει πάρα πολλά δεδομένα. Και γι' αυτό έχουμε μια ασφάλεια ότι πρόκειται για επιλογές που, αν μη τι άλλο, είναι συμβατές με εκείνον. Mm-hmm. Το επόμενο φυσικά βήμα είναι να δώσει πληροφορίες για αυτά τα τμήματα και αυτές τις προτάσεις, γιατί εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κενό επίσης. Και σε αυτή τη λογική κάνουμε και τις ημερίδες και τις ενημερώσεις σαν αυτή το ερχόμενο Σαββάτου, που σημαίνει ότι η έκθεση των αποτελεσμάτων θα μας δώσει μια εικόνα, όμως αυτό που θα μένει είναι να δώσει τις πληροφορίες στον νέο, τον 17, που δεν έχει άλλη πρόσβαση, που δεν έχει βοήθεια να μάθει για σχολές, τμήματα, επαγγελματικά δικαιώματα, κατευθύνσεις σπουδών. Σε διαλύνει λίγο αυτό το χαοτικό περιβάλλον. Ακριβώς, να δώσει σε ένα δεύτερο επίπεδο τις πληροφορίες εκείνες που χρειάζονται. Mm-hmm. Όμως δεν γίνεται να μην ξεκινήσει από την ιδιαιτερότητα του προσώπου. Και νομίζω ότι είμαστε στην κατάλληλη ώρα. Να πούμε ότι εγώ το προχώρησα σε αυτό το τεστ. Είναι ένα τεστ το οποίο χρειάζεται να αφιερώσουμε λίγο χρόνο. Μισή αλλά ωρίτσα. Προσοχή, να μην αποσπάσει κάτι την προσοχή μας για να απαντήσουμε σωστά. Πολύ σωστά. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα τεστ που θα δείτε τώρα ότι έχει μηχανισμούς να ελέγξει την αξιοπιστία των απαντήσεων. Που σημαίνει ότι εφόσον έχουμε ένα αποτέλεσμα και μία έκθεση. Μια έκθεση η οποία είναι ένα τεύχος, θα σας το παραδώσω σε λίγο, των 40 ή 45 σελίδων. Για να έχουμε έκθεση αποτελεσμάτων σημαίνει ότι έχουμε και την αλήθεια, βέβαια την αλήθεια των απαντήσεων. Λοιπόν, αυτό που βλέπουν οι τηλεθεατές αυτή την ώρα είναι κάποιες σελίδες της έκθεσης χαρακτηριστικές που αφορούν τα αποτελέσματα της κυρίας Φακιανάκη. Είναι λοιπόν η Computer Academy η εταιρεία η οποία ασχολείται με το συγκεκριμένο αντικείμενο και μας δίνει αυτό το τεστ. Λέγεται Ariston Noise Plus. Και πάμε να δείξουμε πρώτα απ' όλα το βαθμό αλήθειας που έλεγα προηγουμένως. Δηλαδή εδώ σημειώνεται ότι η πιθανότητα σφάλματος είναι μόλις 1,25%, που σημαίνει ότι εδώ ελέγχεται η αλήθεια των απαντήσεων του υποψηφίου. Mm-hmm. Το επόμενο που έχουμε κρατήσει είναι το περίφημο σχήμα Holland, δηλαδή τα στοιχεία της προσωπικότητας, τα 6 βασικά στοιχεία της προσωπικότητας τα οποία ανιχνεύονται, διερευνώνται. Και εδώ βλέπουμε για την κυρία Σφακιανάκη ότι είναι σε προτεραιότητα και ύψιστο το ποσοστό της επιχειρηματικότητας, το 99%. Ουσιαστικά περιγράφει παιδιά, υποψηφίους, ανθρώπους, οι οποίοι έχουν μια δυναμική προσωπικότητα που θέλουν να ορίζουν το επαγγελματικό τους περιβάλλον, που θέλουν να βάζουν τους κανόνες στο δικό τους επαγγελματικό χώρο και που έχουν μια δυναμική την οποία προφανώς θέλουμε με έναν τρόπο να την εκφράσουν. Και ένα μεγάλο πεδίο είναι οι σπουδές οι οικονομικές με έναν τρόπο, το λέω πάρα πολύ απλά, οι οποίες μπορούν να ικανοποιήσουν αυτό το στοιχείο όχι μόνο όμως. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο είναι λίγο μετά, στο 82% είναι το κοινωνικό στοιχείο που περιγράφει, να πάμε στην προηγούμενη κάρτα, που περιγράφει υποψηφίους που έχουν ουσιαστικά την ευαισθησία, δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια δουλειά και να είναι χρήσιμοι για τους άλλους. Θέλουν να λειτουργήσουν ωφέλιμα για τους άλλους. Θέλουν να δίδουν στους άλλους. Mm-hmm. Παίρνουν ικανοποίηση και χαρά μέσα από αυτήν την προσφορά της δουλειάς τους, της εργασίας τους. Αυτά λοιπόν χαρακτηρίζουν τη δική σας προσωπικότητα με άλλα λόγια. Αυτό είναι το ψυχομετρικό δυναμικό σας και με βάση αυτό και όσα είναι πίσω από αυτό φυσικά, προσπαθώ να το απλουστεύσω, έχουμε τα αποτελέσματα και τις προτάσεις του τεστ για επιλογές σπουδών και επαγγέλματος. Στο συνδυασμό τους αυτά τα δύο φυσικά θα μας δώσουν ότι είναι ιδανικό για τον υποψήφιο. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στην επόμενη σελίδα που έχουμε κρατήσει από ολόκληρη την έκθεση, όπου αρχίζει η μετάφραση.
Εδώ έχουμε μία κλίμακα με 20 μεγάλες κατηγορίες σπουδών και είναι οι πρώτες προτάσεις που γίνονται για την κυρία Σφακιανάκη, δηλαδή ευρύτερες ομάδες σπουδών που σας αφορούν και σας ταιριάζουν, με πρώτα απ' όλα τις κοινωνικές επιστήμες, νομίζω αυτό σπουδάσατε επί της ουσίας, κοινωνιολογία, και με δεύτερο στο 95% τις σπουδές επικοινωνίας, που είναι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή ο επαγγελματικά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Νομίζω είναι μια ιδανική έκφραση στοιχείων προσωπικότητας που βρήκατε και βάλετε στην επαγγελματική σας ζωή, και από αυτή την άποψη νομίζω ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Είδατε ότι είμαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος και σπούδασα αυτό που μου άρεσε και εργάζομαι πάνω σε αυτό που πάρα μου άρεσε. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε μια επιβεβαίωση. Ωραία. Εάν διαβάσουμε λίγο παρακάτω στο 77%, βλέπουμε τις νομικές επιστήμες, που δεν είναι καθόλου περίεργο, διότι και εδώ συνδυάζονται με ένα πολύ καλό τρόπο και το κοινωνικό σας στοιχείο, διότι στην ουσία τι κάνει ο δικηγόρος νομικός, προσφέρει κοινωνική υπηρεσία, βοηθάει, αλλά και το στοιχείο της επιχειρηματικότητας. Νομίζω και εδώ θα μπορούσε να συνδυαστεί με έναν πολύ καλό τρόπο. Τότε δεν είναι αργά. Βεβαίως. Να πάμε στην επόμενη, όπου έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο συγκριτικό, επειδή το τεστ αυτό έχει μια μεγάλη διασπορά σε μαθητές λυκείου από όλη την Ελλάδα, μπορεί να μας δώσει κάποια συγκριτικά στατιστικά με υποψήφιους των δύο τελευταίων χρόνων, όπου έχουν παρόμοια στοιχεία προσωπικότητας. Αν έρθει η κάρτα μπροστά, μπορώ να δείξω ότι από αυτήν την παρουσίαση τα τρία στοιχεία που έχουμε κυτρινίσει, οι κοινωνικές επιστήμες, η επικοινωνία, τεκμηρίωση και νομικές επιστήμες, έχουν δεξιά ένα δείκτη ΠΥ, που σημαίνει πολύ υψηλός δείκτης σε σχέση με τα δεδομένα των παιδιών από την Ελλάδα, με τα οποία μπόρεσε να σας βάλει και να σας συγκρίνει. Είναι ένα τεστ το οποίο έχει δώσει δεκάδες χιλιάδες κωδικούς, το εννοούμε, δεκάδες χιλιάδες κωδικούς σε μαθητές λυκείου τα τελευταία χρόνια, και άρα έχει αυτή τη δυνατότητα να μας δώσει ένα συγκριτικό στοιχείο, το οποίο όταν μου δώσει τέτοιες πληροφορίες ΠΥ, δηλαδή ένα δείκτη συγκριτικό υψηλό, οφείλουμε να το μεταφέρουμε στους υποψήφιους, στους μάθητες. Και πάμε και στο τελευταίο, πάρα πολύ σημαντικό, θα έλεγα το σημαντικότερο, όπου έχω τις πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που το τεστ κάνει για σχολές, σπουδές για τον υποψήφιο, με βάση όλα τα στοιχεία προσωπικότητας που αποδελτίωσε. Και εδώ έχουμε λοιπόν συγκεκριμένα τμήματα που προτείνονται για την κυρία Σφακιανάκη, τα οποία είναι μοιρασμένα σε τάξεις ιεραρχικά, ποιες είναι εκείνες τα τμήματα τα οποία ταιριάζουν περισσότερο στα δεδομένα προσωπικότητας που μπορείς να διαβάσεις το τεστ. Και βλέπετε στην κορυφή τμήμα Μάρκετινγκ Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Θα σχολιάσω για το τμήμα Μάρκετινγκ, διότι είναι αυτό που νομίζω ότι με τον ιδανικό τρόπο θα μπορούσε να συνδυάσει το κοινωνικό σας χαρακτηριστικό με το στοιχείο της επιχειρηματικότητας που διαβάσαμε προηγουμένως. Αν πάμε στη δεύτερη τάξη, αυτά είναι όλα τμήματα, είναι προτάσεις. Mm-hmm. Ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό ότι δεν είναι ατελείωτες, ότι είναι περιορισμένες και συγκεκριμένες. Συγκεκριμένος ο μπούσουλας, όντως. Βεβαίως, πολύ σαφής. Αν πάμε στην τάξη 2, θα διαβάσουμε προτάσεις ψυχολογίας, και πάντα λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα, δεν γίνεται να μην δώσει πληροφορίες, όπως παράδειγμα, ένας άνθρωπος σαν και εσάς, με δυνατό το στοιχείο της επιχειρηματικότητας, δεν γίνεται να μην του πεις ότι η ψυχολογία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο έχει κατευθύνσεις τέτοιου τύπου, όπως κοινωνική ψυχολογία ή εργασιακή ψυχολογία. Εννοώ ότι συμπληρώνεις με τις πληροφορίες που μπορείς την έκθεση, την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, γιατί πραγματικά χρειάζεται την πληροφορία ο υποψήφιος, που ξαναλέω δεν την έχει από αλλού. Τα χαρακτηριστικά κάθε τμήματος. Τμήμα ακριβώς. Από τμήμα διαφέρει, λοιπόν. Είναι μεγάλη ανάγκη αυτή την ενημέρωση. Και αν πάμε λίγο πιο κάτω σε αυτήν τη δεύτερη τάξη, θα δείτε τη δυνατότητα και ακόμα και μια φιλολογία που έχει πολύ δυνατό το κοινωνικό στοιχείο του δασκάλου, του καθηγητή, ενδεχομένως σε συνδυασμό και κάτι από αγάπη σε λογοτεχνία. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία, δεν είναι τόσο απλό όσο το δείχνουμε. Χρειάζεται μελέτη από μέρους μας για να γίνει σωστή παρουσίαση, αλλά και καταγραφή των μέσων μαζικής ενημέρωσης ως επιλογή που ταιριάζει σε εσάς, το οποίο καταγράφεται αμέσως μετά στην τάξη 2, και η δημοσιογραφία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα τμήματα που βλέπουμε στη συνέχεια. Και σχολιάζω κλείνοντας την τάξη 3 και τις σπουδές που εδώ προτείνει για εσάς, κυρία Σφακιανάκη, θα κάνατε πάρα πολύ καλά
ένα επάγγελμα που έχει να κάνει με τουρισμό. Δηλαδή θα ήταν πολύ καλό να κάνετε τουριστικές σπουδές, οι οποίες σημειωτέων είναι οικονομικές σπουδές. Είναι μια πρόταση που τα τελευταία 2 χρόνια έχει αλλάξει δεδομένα, γιατί υπάρχουν πλέον πανεπιστημιακές σπουδές επιτέλους μετά από δεκαετίες στην Ελλάδα. Έτσι, και είναι μια πρόταση πάρα πολύ σοβαρή, αρκεί να ταιριάζουν στον υποψήφιο. Θα το κάνατε καλά. Και οι τουριστικές σπουδές έχουν την ιδιαιτερότητα ότι πέρα από επιχειρηματική δραστηριότητα που ενδεχομένως προφανώς σας τη δίδει, έχει έντονο και το κοινωνικό στοιχείο. Δηλαδή είναι μια υπηρεσία κοινωνική που ο κόσμος απολαμβάνει ουσιαστικά ή χαίρεται με τη χαρά εκείνου που έρχεται και επισκέπτεται. Βέβαια. Είναι ένας συνδυασμός πολύ ενδιαφέρον που βάζει την επιχειρηματικότητα μαζί με το κοινωνικό στοιχείο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Εμένα μου ακούστηκαν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, γιατί έχει να κάνει με το πώς έγινε η ανάγνωση των απαντήσεών μου. Δηλαδή, ναι, το πώς βλέπω έτσι συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία τα αναγνωρίζω βέβαια και εγώ στον εαυτό μου. Άρα, φαντάζομαι και πόσο χρήσιμο είναι για ένα παιδί 17 χρονών, 16 χρονών, το οποίο ακόμα αναζητά τον μπούσουλα. Γιατί εγώ είμαι σε θέση να ξέρω τώρα τι μου ταιριάζει και να βλέπω ότι όλα αυτά συμφωνούν. Αλλά ένα παιδί 16-17 χρονών τέτοιες απαντήσεις τις έχει ανάγκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καλείται ο 17χρονος να πάρει αποφάσεις τέτοιου τύπου χωρίς να έχει την βοήθεια, δυστυχώς. Και νομίζω ότι εφόσον η επιστήμη μας δίνει τέτοια εργαλεία και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, είναι ο ασφαλής τρόπος για να ξεκινήσει κανείς και να κάνει τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Πάντως έχω να επιβεβαιώσω ότι είναι 100% αληθινό, ότι ακολούθησα όλες τις οδηγίες. Βεβαίως. Τα πάντα και με τα αποτέλεσμα. Με απόλυτη ασφάλεια και έτσι. Την έκθεση θα την παραλάβετε από μένα μετά το τέλος της σημερινής μας κουβέντας. Αυτό λοιπόν είναι το τεστ που χρησιμοποιούμε στην πρώτη ηλικία. Υπάρχει δυνατότητα, υπάρχουν κάποιοι κωδικοί με αφορμή την εκδήλωση του Σαββάτου. Προφανώς μαθητές που είναι στην πρώτη ηλικία μπορούν να το κάνουν. Λοιπόν, να πάμε και στο τρίτο επιστημονικό πεδίο. Θα προλάβουμε να δούμε κάποια πράγματα σήμερα σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιστήμες υγείας. Ναι, θα προλάβουμε να πούμε. Αυτό είχαμε δεσμευτεί ότι θα κάνουμε σήμερα. Να πούμε για τις επιστήμες υγείας και το τρίτο επιστημονικό πεδίο. Είμαστε σε αναμονή να το δούμε πώς θα διαμορφωθεί μέσα στο μηχανογραφικό, παρόλο που δεν περιμένουμε να αλλάξουν θεματικά τα πράγματα. Είναι ένα μικρό επιστημονικό πεδίο. Αφορά πρωτίστως καλούς μαθητές των θετικών επιστημών που έχουν δυνατό το ερευνητικό στοιχείο. Δηλαδή είναι παιδιά που όντως αγαπούν ή θα αγαπούν την έρευνα, που μπορούν να δουλέψουν μόνοι τους, που μπορούν να δουλέψουν εργαστηριακά και που θέλουν να ψάχνουν ουσιαστικά και να δίνουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά αυτών των παιδιών, όπως ανοιχνεύονται και μέσα από τα τεστ. Εδώ λοιπόν έχουμε τμήματα και βάσεις της περσινής χρονιάς. Θα έλεγε κανείς ότι αυτό λένε σύμβουλοι σταδρομίας, ότι τα παιδιά που επιλέγουν την ιατρική λιγότερο από οποιονδήποτε άλλο έχουν ανάγκη επαγγελματικό προσανατολισμό. Έχουν συνήθως ένα πάθος που το κουβαλάνε χρόνια. Απλώς πρέπει να ανοιχνεύσει και να επιβεβαιώσει ότι κάτι τέτοιο είναι αλήθεια. Το σχόλιο μας είναι ότι ναι, μπορεί να είναι στην Ελλάδα πάνω από 70-75.000 γιατροί. Υπάρχει μια δυσαναλογία, είμαστε, είναι πολλοί οι γιατροί σχέση με τον πληθυσμό της χώρας. Η κρίση έκανε τα πράγματα λίγο δύσκολα. Σπουδαία μυαλά γιατροί που φεύγουν στο εξωτερικό. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και για την επιλογή των ειδικοτήτων. Κάποιες από αυτές έχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Παρ' όλα αυτά, λίγο σχολιάζω και σέβομαι, εφόσον μπορώ να το επιβεβαιώσω, την αγάπη και την επιλογή αυτών των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν αυτό το πολύ σπουδαίο έτσι, επάγγελμα. Οδοντιατρική την ξέρουμε, μικρότερο το χρονικό διάστημα. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες ειδικότητες που όλο και περισσότερο προχωράνε και καινούργιες μάλιστα. Τα της αισθητικής περιοδολογίας, οδοντιατρικής κτλ. Τα γνωρίζει ο κόσμος. Πρέπει να ξέρουν οι υποψήφοι ότι τα πρώτα 3 χρόνια της οδοντιατρικής οι σπουδές είναι σπουδές ιατρικής κανονικότατες. Για την ιατρική το σχόλιο μας είναι ότι πέρα από το ότι πτυχίο στα 5 χρόνια μπορείς να ανοίξεις ένα ιατρείο μικρών ζώων, οι άνθρωποι αυτοί εργάζονται σε σφαγείας, είναι αστίατροι, υπάρχουν δηλαδή κάποια... Υπάρχουν διέξοδοι, έτσι επαγγελματικοί. Επαγγελματικές διέξοδοι. Να σημειωθεί ότι δεν έχουμε τμήμα στην Αθήνα. Καμιά φορά και αυτό έχει κάτι να πει. Θεσσαλονίκη και Καρδίτσα. Η φαρμακευτική είναι μια πολύ σπουδαία επιλογή. Πέρα από το επάγγελμα παραμένει κλειστό με έναν τρόπο, έχει πολλά δεδομένα και ευκαιρίες έρευνας. Το ερευνητικό στοιχείο είναι κάτι που μετράει. Χρειάζεται πρακτική άσκηση και σε φαρμακείο και σε νοσοκομείο. Υπάρχουν πολλά πράγματα να πούμε γι' αυτό. Η βιολογία είναι ουσιαστικά
μια επιλογή που ικανοποιεί όσο τίποτα άλλο το ερευνητικό στοιχείο των υποψηφίων. Τα επαγγελματικά τους όντως είναι λίγο δύσκολα. Για πολλές χώρες του εξωτερικού, βιολόγος σημαίνει περίπου ό,τι και βιοπαθολόγος, που πρακτικά σημαίνει τους δίνει και επαγγελματικό δικαίωμα να έχουν ένα εργαστήρι μικροβιολογικό. Mm-hmm. Αυτό στην Ελλάδα δεν ισχύει. Στην εκπαίδευση, στον ερευνητικό τομέα, και γι' αυτό είναι λίγο, θα έλεγα, ας πούμε, λίγο δύσκολο, αλλά και εκεί υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά αγαπούν την έρευνα και διαπρέπουν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η χημεία είναι μια επιλογή που την κουβεντιάσαμε την περασμένη φορά, στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Είναι σπουδαία, έχει πάρει τα πάνω της, σε εισαγωγικά, τα μόρια όλο και αυξάνουν, και είπαμε γιατί είναι σπουδαία. Γιατί οι εναλλακτικές καριέρες μετά είναι πολλές. Τελειώνει κανείς χημεία και ασχολείται με το πολύ σπουδαίο πεδίο που έχει να κάνει με τρόφιμα, με διατροφές, με περιβάλλον, με φάρμακα. Όλο αυτό το πεδίο που είναι τεράστιο, με βιομηχανία, είναι τεράστια αυτή η ιστορία, δίνει τις εναλλακτικές προοπτικές, και όταν ακούς τους συμβούλους της αεροδρομίας επιμένουν σε αυτό το πράγμα. Και θα τελειώσουμε, γιατί ο χρόνος μας πιέζει, με τη γεωπονία, την οποία το σχολιάσαμε. Υπάρχουν σπουδαία τμήματα, παλιές αντιλήψεις τελειώνουν. Υπάρχουν τμήματα βιοτεχνολογίας, τμήματα που έχουν να κάνουν με τρόφιμα, διατροφής ανθρώπου, που είναι πολύ σπουδαία. Δύο από αυτά είναι στο γεωπονικό της Αθήνας. Είναι διαφορετική η αντίληψη για τη γεωπονία και νομίζω ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να το αντιλαμβάνεται. Και γι' αυτόν τον λόγο, όσο περνούν τα χρόνια, γίνεται μια σπουδαία επιλογή για τους υποψηφίους. Νομίζω θα να δούμε την επόμενη κάρτα, αλλά αν έχει να κάνει με εναλλακτικές καριέρες, αλλιώς θα διακόψουμε και θα επανέλθουμε. Mm-hmm. Γιατί το τρίτο πεδίο αξίζει να το ξανασχολιάσουμε. Είναι το σχόλιο που κάνουμε όταν μιλάμε για εναλλακτικές καριέρες, γιατί ακόμα και στην ιατρική πρέπει να κάνει κανείς τη δεύτερη σκέψη. Πώς γίνεται να είσαι ένα πτυχίο ιατρικής και εν τέλει να ασχοληθείς με τον τουρισμό ενδεχομένως, ή με τα τρόφιμα, ή με την ενέργεια. Αυτά αλήθεια ισχύουν και είναι άνθρωποι που έχουν κάνει εξαιρετική σταδιοδρομία με το κατάλληλο μεταπτυχιακό. Θα διακόψουμε εδώ, γιατί ο χρόνος μας πιέζει, και θα πω ότι θα συνεχίσουμε τις επιστήμες υγείας την επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα. Την επόμενη Δευτέρα λοιπόν θα συζητήσουμε και πάλι για τις σπουδές υγείας, τρίτο επιστημονικό πεδίο. Κάθε Δευτέρα σε 6.30 σταθερά η στήλη μας εδώ με τον κύριο Μαυράκη, τα φροντιστήρια που καμισάς Ηρακλείου. Να σας ευχαριστήσω θερμά και για τη δυνατότητα να κάνω αυτό το τεστ και να έρθω έτσι και πάλι αντιμέτωπη εντός εισαγωγικών με πράγματα τα οποία θέλω και εγώ να ξέρω. Με τον εαυτό σας. Νομίζω ότι είναι πολύ αληθινή όλη αυτή η εικόνα και χαιρόμαστε και εμείς πραγματικά όταν δίνουμε αυτή τη δυνατότητα σε ένα νέο να βοηθήσουμε να δει λίγο τον εαυτό του και να κάνει ασφαλείς επιλογές. Ευχαριστώ πολύ.